να δώσω και δημόσια τα συγχαρητήριά μου στον συνδυασμό του Μάρκου του Δέμπα, ο οποίος κατήγαγε μια σημαντική νίκη. Παρόλα τις αντιξοότητες και την ένταση της προεκλογικής περίοδου, κατάφεραν κόντρα σε όλες αυτές τις άσχημες συνθήκες, συνθήκες οι οποίες υποβίβασαν τον επιμελητηριακό θεσμό κατά πάρα πολύ στα μάτια του επιχειρηματικού κόσμου, βέβαια όχι με δικιά σας ευθύνη. Καταφέρατε λοιπόν μια πολύ μεγάλη νίκη, σας συγχαίρω και πάλι. Σας εύχομαι να είστε σιδηροκέφαλοι, να έχετε σαν πρώτο μέλημά σας την ξανά να επαναφέρετε το θεσμό του επιμελητηρίου εκεί που το αξίζει και όχι εκεί που τον πέταξαν κάποιοι. Αυτό πραγματικά θα είναι ένα στίχημα από την επόμενη μέρα, από τη σημερινή μέρα, να ξεκινήσουμε να προστατεύσουμε βασικά το επιμελητήριο της Καβάλας. Το επιμελητήριο της Καβάλας τόσα χρόνια είναι ένας θεσμός που αναβαθμίστηκε. Έχει φτάσει σε ένα ισότιμο, μέλος της κοινωνίας να είναι παντού παρόν, πρωτοπόρο σε αγώνες, σε θέσεις, σε τοποθετήσεις, και αυτό χάρηκε σε σένα. Ένα επιμελητήριο, όπως δείχνουν και τα νούμερα, όχι μόνο τα ταμιακά, αλλά και τα παρουσιακά στοιχεία του επιμελητηρίου που θα πρέπει να τα θυμίζουμε συνέχεια. Διότι, ασχέτως αν τους αρέσει μερικούς, το επιμελητήριο απέκτησε ακίνητη περιουσία που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια, με χαρακτηριστικό και το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο είναι στην κυριότητα, αλλά και την αναβάθμιση του ίδιου του κτηρίου που είμαστε σήμερα εδώ. Αφήνουμε 5 τραπεζικούς λογαριασμούς στο επιμελητήριο Καβάλας. Ένα λογαριασμό στην Αλφα Τράπεζα με 199.564 ευρώ. Ένα λογαριασμό στην Πειραιώς με 91.000 ευρώ. Έναν άλλο στην Πειραιώς με 8.200 και 2 λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος με 34.968 και άλλες 2 από την ημερίδα του κοινού κεφαλαίου. Δηλαδή αφήνουμε ένα ταμείο κοντά στις 330.000 ευρώ. Αυτό εις απάντηση όλων αυτών που λέγαν προεκλογικά ότι γινόταν πάρτι στο επιμελητήριο. Είναι μια δικαίωση για μας όλους η οικονομική διαχείριση του επιμελητηρίου. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Στόχος μας είναι αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή, η καθημερινότητα του καβαλιώτη επιχειρηματία, να το καταλάβει, να το ζήσει το επιμελητήριο και εμάς ως νέα διοίκηση, να δώσουμε και εμείς το δικό μας εγώ, το δικό μας, θα λέγαμε, πιστεύω, το δικό μας σχεδιασμό, για να πάμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Έχουν γίνει πάρα πολλά, πιστεύω κάτι ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε κι εμείς σαν νέα διοίκηση.